Πάμε, Μπούργος, βαθμό. Δέκα. Έβαλε Πάλμα, έβαλε μέσα. Δέκα. Στόπερ. Να τα δεκάρια. Έρμαν. Ομπριάδο. Τα ισπανικά, τιμήσουμε τα. Ο Μπριγκάδο είναι πορτογαλικό. Πορτογαλέσικο είναι. Πορτογαλέσικο, ναι, εντάξει. Εντάξει, είμαι επηρεασμένος από τον Πέτρο, συγγνώμη. Επόμενος, Σοκράτης ο Βρυδόπουλος. Ω, Σοκράτης. Τέσσερα. Πέντε. Πώς? Πέντε. Τέσσερα ο Κωστής, πέντε ο Αβραμίδης. Ο Αβραμίδης είναι και τη βάση, είναι λίγο πιο... εντάξει. Λοιπόν, πάμε, Κουέστα. Για την τακτική του σαν... έπρεπε να... Κουέστα. Οχτώ. Έβγαλε εννιά. Εννιά. Μόνο και μόνο για το δάκρυ που έβγαλε μετά το τέλος του αγώνα. Δεν παίζει μπάλα αυτό. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, Στάνκοβιτς. Εφτά. Έχει βγάλει παιδιά. Οχτώ γιατί, οχτώ γιατί δεν φταίει σε κανένα τα γκολ που έχει φάει. Δεν φταίει, δεν φταίει. Εγώ θα έβαζα εννιά στο Στάνκοβιτς. Βάλε εννιά. Έχει βγάλει, δηλαδή, επειδή έχει φάει τα τρία, έχει βγάλει ό,τι μπορεί να φανταστεί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Εμπακοτό, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Σούντγκρεν. Μπακατά. Εμπακατά. Εμπακοτό. Εφτά, οχτώ, οχτώ, εφτά. Εφτά, οχτώ. Οκτώ, οκτώ, οκτώ και στους τέσσερις, δηλαδή και στους τέσσερις οκτάρια. Και θα το βάλω ειδικά στο Σούντγκρεν, γιατί ο Σούντγκρεν έπαιζε και τραυματίας. Ναι. Αλλά αυτός ο παιδιά ο Φαμπιάνο, εμένα με τρελαίνει. Εντάξει, είναι τρομερός. Τον ήθελες Ολυμπιακό. Θα τον ήθελα, αλλά πίσω από το Σοκράτη και τον Μανώλα. Όχι, τι να έρθει να κάνει. Να έρθει να πάρει πρωτάθλημα. Χατζησαφή, Τζαβέλας, Μητογλου, Ρώτα. 7-4-3-6. 7-4-3-6. 7-4-3-6, ε. Λοιπόν, 7-3-3-6. 7-3-3-6. Έχεις δώσει δηλαδή στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο από 2-3 άρια, ναι. Πού να δεις, θα δώσω στο αμυντικό, στα αμυντικά χαφ. Α, έτσι, βέβαια. Λοιπόν, 7-3-3-6 από τον κύριο Αβραμίδη. Κωστή, να και τα... λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, έχουμε Ντουκουρέ, Ματίγια και Μπερτόλιο. 8-8-7. 8 στον Ντουκουρέ. 8 στον Ντουκουρέ. Στον Ματίγια. Όχι, στον... είναι Ντουκουρέ, Μπερτόλιο, Ματίγια. Ματίγια, ναι. Άρα, για πες άλλη μία, Κωστή. 8-8-7 είπα, ναι. 8-8-7. 7 πήρε ο Ματίγια, δηλαδή. Ναι. Ματίγια, 9-8-8. 9-8-8. Α, ψηλή βαθμολογία. Ναι. Δεύτερη ομάδα σου είναι. Όχι, είναι οι παίκτες που κάνουν τη διαφορά στη μεσαία γραμμή εκεί. Μάλιστα. Από ένα σημείο και πέρα. Γιατί όσο ήταν χάλια αυτή, η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Ο Ματίγια ανεβασμένος είναι στα play-off, ανεβασμένος. Μάνταλος, Σιμάνσκι και Γκριχόβιακ. Λοιπόν, 3-5-6. 3-5-6. 3-3-5. 3-3-6 εσύ, 3-3-5 εγώ. Λοιπόν, 3-3-6, 3-3-5. Όπου το φάγατε το Μάνταλο. Εντάξει, εγώ το Μάνταλο τον έχω καλύψει πάρα πολλές φορές. Δεν έχω ανάγκη ούτε να το μειώσω τον άνθρωπο. Ίσα από τον εκτιμώ και νομίζω ότι τα ακούει και άδικα. Η Τούρμπε, Καμαρά και Πεσονά. Ναι. Και Μαντσίνη. 8-9-8. 8-9-8. 8-10-9. Μόνο και μόνο για αυτή την αλήτικη τακουνιά που έκανε, χαμογελάει ο Τούρμπε, μόνο για αυτή την αλήτικη, την αλητία που έκανε και σε εξέδεσε Ραπτόπουλε, 10 στον Καμαρά. 10. Ο Καμαρά ήθελες πίσω από Ελαραμπή. Όχι, πίσω. Όχι. Πίσω από Ελαραμπή. Όχι. Θα βγαίνα και δυο έξω και θα... Ούτε πίσω από την κουρτίνα. Λοιπόν... ούτε πίσω. Ούτε πίσω από την κουρτίνα. Εκεί που να παίξω. Τέλος πάντων, πάμε να το πούμε μια άλλη μέρα. Λοιπόν, πιο χαλαρή για τον Τσούμπερ, Άμραμπατ, Γκαρσία. Τσούμπερ, Άμραμπατ, Γκαρσία. 7, 6, 9.
7-6-9. Πήρε και το 9 ο Γκαρσία. 7-5-9. 7-5-9. Άντε να μην βάλω 10. Μ' αρέσει που έλεγες για τον Λιβάη Γκαρσία και στο τέλος του βάλες 9. Δηλαδή, ρε φίλε, ο Τζέιμς Καφετζής μπροστά σου. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Χθες ήταν καταπληκτικός. Μπερδεύεσαι. Τώρα βαθμολογούμε με βάση το προθεσμό. Κάθε φορά το ίδιο πράγμα μου λες, το ξέρω, ρε φίλε. Αυτό. Και για τα προσόντα του είναι αναμφισβήτητο. Το θέμα είναι τι βγάζει και τι διάρκεια έχει στο παιχνίδι. Είναι άρρωστο. Όντως τα προσόντα του είναι μεγαλύτερα από όλους. Ο Τσούμπερ και ο Λιβάη Γκαρσία, άντε να μην πω στον Ολυμπιακό και μου λέτε πάλι, στον Παναθηναϊκό θα κάνανε παπάδες.